Ο κύριος Σόρας είναι στη γραμμή. Κύριε Σόρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συνέχισες, καλησπέρα στο νησί των Φεάκων. Δεν ξέρω αν ακούγαμε καθαρά. Μια χαρά σας ακούμε. Μια χαρά. Okay. Σας ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα για την τιμή που κάνετε, που βγήκατε να μας μιλήσετε. Με τα εμποδίων όμως. Δεν πειράζει, σημασία έχει να καταφέρνουμε να πετυχαίνουμε πάντα αυτό που πρέπει μετά από αγώνα και από. Να ρωτήσουμε αν μας ακούτε σωστά στο ακουστικό σας στην τηλεφωνική γραμμή. Ναι, πρώτη. Σας ακούω μια χαρά. Ωραία. Αν και τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζετε είναι συνηθισμένα για μένα. Έτσι είναι όλη μου η ζωή εδώ και πολλά χρόνια. Οι γραμμές μου, τα τηλεφωνά μου. Κάθε εμπόδιο για καλό όμως, λέει μια παροιμία. Εντάξει, ξέρεις, ο λαός είναι τόσο σοφός που όταν φτιάχνει μια παροιμία, γι' αυτό λένε ότι ο λαός είναι σοφός, όταν φτιάχνει μια παροιμία, φτιάχνει και άλλη μία που ανατρέπει την πρώτη. Όλες οι παροιμίες, οι ελληνικές, έχουν και άλλη μία που ανατρέπει την πρώτη. Το γοργόν και χάρη να έχει όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Ποιο είναι σωστό, ποιο είναι λάθος. Σωστά. Σωστό, σωστό. Σωστό. Τι κάνετε, τώρα μας κάνει κάτι σχέδια. Όπα, σταμάτησε ευτυχώς. Κύριε Σόρα, δεν έχετε βγει στα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμάς μας αρέσει η ελευθερία του λόγου. Δηλώνουμε Έλληνες και θέλουμε να σας δώσουμε όσο χρόνο χρειάζεστε για να ενημερώσετε τους ακροατές μας στο νησί των Θεάκων και όχι μόνο, γιατί η εμβέλεια του σταθμού πιάνει και Λευκάδα και Κεφαλονιά και έξω από τα Γιάννενα. Όπου φτάνει τέλος πάντων. Όπου φτάνει και διαδικτυακά. Να μπορέσουμε, Μαρία, να ενημερώσουμε τον κόσμο όσο πιο απλά γίνεται για να καταλάβει, γιατί υπάρχει κόσμος που ξέρει πέντε πράγματα, υπάρχει όμως και κόσμος που δεν γνωρίζει. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό το λίγο χρόνο που έχουμε, όσο μπορούμε, να δώσουμε περισσότερα στοιχεία και καλά, να καταλάβει ο κόσμος, ο απλός κόσμος, τι ακριβώς συμβαίνει. Και ποιος είναι στην απέναντι γραμμή που έχουμε. Βεβαίως. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, να γνωρίζει ο κόσμος. Ακριβώς. Καταρχάς είπατε ότι δεν βγαίνω στα μεγάλα μέσα. Καταρχάς δεν πιστεύω στα μεγάλα μέσα. Δεν υπάρχουν μεγάλα μέσα, υπάρχουν μεγάλες ειδήσεις. Όλα τα μέσα ήταν μικρά και κάποια στιγμή μεγαλώσαν σύμφωνα με τις ειδήσεις που δίνανε. Έτσι δεν πιστεύω και σε ευγενικές λέξεις, πιστεύω σε ευγενικές ψυχές. Άρα κύριοι, δεν είστε μικρομέσο. Σήμερα κάνουμε ένα μεγάλο αντάρτικο. Γιατί δεν βγαίνουμε στα μεγάλα μέσα, στα καθεστωτικά. Γιατί άλλωστε. Τι έχουν να κρύψουν από εσάς που δεν βγαίνουμε εμείς. Και φτάσαμε σε μια διαδικασία πολλών μηνών μέσα στην επικράτεια την ελληνική και την παγκόσμια, το θέλετε. Και σήμερα λοιπόν γίνεται ένας τεράστιος πόλεμος. Όλος ο πόλεμος όμως δεν γίνεται σε μένα. Γίνεται για εσάς. Για εσάς τους Έλληνες, να μην καταλάβετε, να μην αμάθετε. Να μείνετε όπως είστε. Και να είστε πάντα σκλαβωμένοι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άλλωστε, αν καταλαβαίνατε τη δύναμη του λαού, οι συχνότητες είναι δικές σας. Είναι μέσω μαζικής ενημέρωσης. Είναι η συχνότητα του λαού και όχι του καθεστώτος. Αν το θέλετε, το κανάλι ή τα μηχανήματα που έχει ο κάθε σταθμός, ναι, είναι του ιδιοκτήτη. Όμως η συχνότητα είναι του αλλού, του λαού. Και είναι υποχρεωμένος και βάσει όλων των συνθήκων και όλων των ειδικών συμβουλίων να ακούγεται η αλήθεια και η δημογραφία να είναι καθαρή με τις αλήθειες της. Το οποίο δεν το έχουμε αυτό. Μάλιστα. Είσαστε κατά τον πιστικό. Κύριε Σόρα, να μας πείτε δύο πράγματα για εσάς. Να γνωρίσει ο κόσμος ποιος είναι. Ο Αρτέμις Σόρας. Ακριβώς. Είμαι ένας Έλληνας που είχα καθήκον να κάνω συγκεκριμένα πράγματα στη συγκεκριμένη στιγμή και στο συγκεκριμένο χρόνο με συγκεκριμένα εργαλεία τα οποία ετοιμαζόσατε πάρα πολύ καιρό. Ήταν το timing τέτοιο και πιστεύτε με, αυτό είναι το μεγάλο timing. Έπρεπε να αποκαλυφθούν πάρα πολλά πράγματα. Να γίνουν όλα αυτά τα σχέδια όπως αυτά τα πηγαίνουν να τα κάνουν. Να τραβήξουν τις γραμμές εκείνες που ήταν απαγορευμένες και έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία και στη μάχη. Άλλωστε, εγώ αν θυμάστε με την Ανατολή δεν είχα βγει καθόλου τηλεόραση. Όμως στα 600 έπρεπε να βγω. Χρειάστηκε η πατρίδα. Θα πτωχεύαν τη χώρα τον Οκτώβρη μήνα. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα. Είχαν ακόμα βρει και το εργαλείο που θα πτώχευε τη χώρα. Ξέρετε, να πτωχεύσει μια χώρα δεν έχει διαφορά από να πτωχεύσει μια εταιρεία. Και ακόμα και ένα προσωπικός άνθρωπος μπορεί να πτωχεύσει. Πώς πτωχεύει? Όταν δεν έχει να πληρώσει. Όταν υπάρχει ένα χρέος στα χέρια κάπου του τρίτου, όπου πρέπει να το πληρώσει και δεν έχει χρήματα, αμέσως σου κάνει αίτηση πτώχευσης. Στο επίπεδο χώρας, η αίτηση πτώχευσης θα γινόταν στην Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Εφόσον είχε ένα ομόλογο το οποίο ήταν από τη Βοστόνη, από συγκεκριμένο κερδοσκόπο,
για να φτωχεύσουν την ωραία μου την Ελλάδα. Την είχαν φέρει σε ένα σημείο με όλα τα δημοσιογραφικά πρακτορία. Όλες οι εφημερίδες γράφανε: η Ελλάδα φτωχεύει. Η Ελλάδα δεν υπάρχει. Οι τράπεζες δεν έχουν λεφτά. Το μνημόνιο δεν μας στηρίζει. Η Γερμανία, μας λέγανε όλοι τεμπέληδες, διεφθαρμένους, απατεώνες, δεν πληρώνουμε το φόρο μας. Πού μιλάγανε κύριοι στους Έλληνες? Θέλω να θέσω ένα κομμάτι και να πω ότι να μην νιώθει κανένας Έλληνας τύψης. Ο Έλληνας πάντα πληρώνε. Είναι η πιο φορολογημένη χώρα στον πλανήτη. Με αποδείξεις, κύριε. Και αυτό που έχω να πω, το αίσθημα του Έλληνα ότι φταίει και τα φάγαμε μαζί αυτά τα... αυτοί οι παλιά άνθρωποι που μπορούν να λένε τέτοιες λέξεις, εμείς ξέρουμε τι φταίνε. Έχουμε όλες τις πληροφορίες εκείνες. Έχουμε τα πάντα στα χέρια μας. Ποτέ δεν θα ξεκινάγαμε έναν τέτοιο πόλεμο αν δεν είχα τα πάντα στα χέρια μου. Έχω όλες τις πληροφορίες. Έχω ποιος φταίει. Με ποιον τρόπο το έκανε. Πώς το έκανε. Από πότε το έχει κάνει. Πώς το έχει κάνει. Και τι ακριβώς θέλει. Σήμερα λοιπόν είναι αυτό που σας δείχνουμε. Μια φωτογραφία τι θέλανε και μέχρι πού θα φτάσουν. Έτσι. Και κάποια στιγμή θα δείτε μόνοι σας τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί. Μα ο μόνος τρόπος πιστεύω ότι είναι η ισχύς αντιενώση. Έτσι, και δεν υπάρχει κάτι άλλο. Διαιρέσανε τις κοινωνίες μας. Εμείς λοιπόν συγκεκριμένη ημερομηνία που την διαλέξαμε, γιατί θα πτωχεύουμε την Ελλάδα τον Οκτώβριο και το είχαν σχεδιάσει, και αν το είχε η χώρα, θα σκεπάζονται όλα. Οι τράπεζες, οι απάτες, οι πολιτικές. Τα δόγματα έτσι όπως είχαν καταστεί μέσα στο κράτος. Κράτη μέσα στα κράτη, όπως αποδείξαμε. Όπως αποδείξαμε το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο, όπου είναι κράτος εν κράτη από το 1920. Ποιος το ήξερε αυτό? Το ήξερε κάποιος Έλληνας? Ήξερε κάποιος Έλληνας ότι υπάρχει, δεν υπήρχε καμία ελληνική οργάνωση? Έχω κάποιο πρόβλημα στη γραμμή. Είναι καθαρά, είναι το. Αν δεν κάνω λάθος, είναι κινητή γραμμή. Μαρία, κινητή. Όχι. Σταθερό είναι. Είναι παραμβολές. Ωραία, εντάξει, καθάρισε η γραμμή. Με αποτέλεσμα, δηλαδή, ακούστε Έλληνες, ο ελληνικός νόμος είναι ίση των Ελλήνων, όλοι οι Έλληνες είναι ίση των νόμων. Αν το θέλετε, είναι η αρχή του συντάγματός μας. Πώς γίνεται λοιπόν κάποιοι Έλληνες να μην είναι ίση των νόμων? Πώς γίνεται λοιπόν κάποιοι και μη Έλληνες, ακόμα και αν έχουν ελληνικό διαβατήριο, να κάνουν τέτοια άσχημα πράγματα μες στην πατρίδα? Και κάποιοι κυβερνώντες, όπου είναι δικοί μας διαχειριστές, τους έχουμε, αν το θέλετε, ψηφίσει, τους έχουμε βάλει σε αυτές τις θέσεις, τους έχουμε χειροκροτήσει, τους έχουμε χρηματοδοτήσει, τους έχουμε πληρώσει να κάνουν τόσο άσχημα πράγματα. Κύριοι, επειδή για μένα το δίκαιο και το άδικο έχει πολύ μεγάλη σημασία και δυσυμπαντικό, σας λέω ότι αυτό είναι άδικο. Έχουν γίνει άδικα πράγματα στην πατρίδα μου. Δεν είναι δίκαια. Με αποτέλεσμα θα πρέπει να αποκατασταθεί το δίκαιο. Και έτσι ακριβώς όπως πρέπει να γίνει. Νομίζω, κύριε Σόρο, ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι τώρα. Αυτό συνέβαινε πάντα. Και επειδή πιστεύω ότι αυτό ουσιαστικά κρατάει από την αρχή της δημιουργίας, λίγο μετά δηλαδή από την αρχή της δημιουργίας, υπάρχει μια κόντρα. Για συντομία της κουβέντας θα ήθελα να πούμε λίγο στα κοντινά μας χρόνια, και έχουμε μια συγκεκριμένη Ελλάδα την οποία δεν θέλω να πάω παραπίσω γιατί θα πρόσφυγα από όλα, θα χάσουμε την αιστεία του προβλήματος. Όμως μπορούμε να συζητήσουμε από μια απελευθέρωση του 1800 υποτιθέμενη του 21 και να φτάσουμε έως και σήμερα και να ξεκινήσει μια ιστορία οικονομικής όσον αφορά οικονομικό κομμάτι για την Ελλάδα από το 1841 και εντεύθεν, το οποίο ξεκινά η διαδικασία μας στην οικονομική μας πορεία και σαν καινούριο έθνος, γιατί γινόμαστε απελευθερωμένο έθνος το 1834. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν ελευθερωθήκαμε ποτέ, αγαπητά μου αδέρφια. Μα ποτέ. Σήμερα όμως μη φοβάστε. Σήμερα λοιπόν έχουν βρεθεί εκείνα τα εργαλεία, γιατί κάποιοι θέλουν να λένε ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι οικονομικό. Okay, δεν είναι οικονομικό για μας, αλλά ούτε για αυτούς. Αυτοί όμως το θέσαν έτσι, γιατί σας νομίζουν πρόβατα, ηλιθίους. Ποτέ δεν καταλαβαίνατε, χειροκροτάγατε πάντα. Σήμερα λοιπόν έρχεται το πρόβλημα, και όταν ο Σόρας ήρθε με τα 600, γιατί υπήρχε πρόβλημα, βρε παιδιά? Άλλωστε εγώ δεν έφερα δικιά μου επιταγή. Βεβαίως είπαμε ότι το συμβόλαιο το αμερικάνικο. Και ποτέ δεν είπε η Αμερική τίποτα. Και ποτέ δεν θα πει, γιατί υφίσταται αυτό το συμβόλαιο το αμερικάνικο. Δεν είναι κρυφό. Δεν είναι βέβαια εμφανή να το βγάλουμε στα κανάλια, γιατί έχει πολλά confidential, αλλά υφίσταται. Το συμβόλαιό μας είναι για 2-3 εκατομμύρια. 775 και κάτι ψηλά. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι θέμα λοιπόν χρημάτων. Βάλαμε 6 τεμάχια των 100 δισεκατομμυρίων,
όχι δικά μας επιταγές, του Αμερικάνικου Δημοσίου, σε ειδικό λογαριασμό, όπου μπήκανε από το λογαριασμό το δικό μου στο λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας. Σήμερα η χώρα, η Ελλάδα, έχει έναν λογαριασμό, ακούστε, ο οποίος είναι 47 σελίδες και δεν είναι καν δικός μου. Τον άνοιξα στο όνομα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Sovereign Democracy of Hellas. Αριθμός, κωδικός, ποιούσε τα πάντα. Άρα δεν είναι δικός μου. Είναι της Ελληνικής Δημοκρατίας. Η χώρα σου σήμερα έχει 6 τεμάχια των 100 δισεκατομμυρίων λήξης τον Αύγουστο του 2014. Σήμερα η Ελλάδα μας έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα ομόλογά της είναι σκουπίδια. Έτσι μας τα κάνανε. Δεν έχει αξία. Δηλαδή το 1 εκατομμύριο ομόλογο του ελληνικού δημοσίου έχει 10 ευρώ. Okay. Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε αυτό το ομόλογο και να ρευστοποιήσουμε οπουδήποτε, είτε στην Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, είτε οπουδήποτε αλλού. Το αμερικάνικο ομόλογο όμως είναι 3α+, που σημαίνει είναι ό,τι καλύτερο στον κόσμο. Αν κάποιος θέλει να μας το γράψει ότι δεν είναι καλό το ομόλογο γραπτός, και τότε θα πέσει ο πλανήτης. Άρα σου δίνω τα αμερικάνικα ομόλογα να ρευστοποιήσεις με ένα πολύ συγκεκριμένο καθεστώς, το οποίο δεν είναι δικό μας. Ό,τι νόμος υπάρχει, ό,τι διαδικασία, ό,τι ζωής υπάρχει στον πλανήτη, δεν είναι καν δικά μου. Έχει βγει από μια παγκόσμια κοινωνία, έχει ψηφιστεί από μια federal και από κράτη εν κράτη. Που σημαίνει, εγώ ακολουθώ πιστά μια διαδικασία η οποία είναι νόμιμη και μέσα στη διαδικασία που θα εκτελεστεί βάσει τις συντεταγμένες των κρατών. Οποιοδήποτε κράτος έχει 3α ομόλογο εκτός από το δικό του, δηλαδή το δικό μας δεν μπορούμε να το ρευστοποιήσουμε στην κεντρική μας τράπεζα. Οποιοδήποτε κράτος λοιπόν έχει ένα 3α ομόλογο, το βάζει στην κεντρική σου τράπεζα, που η κεντρική σου τράπεζα βάσει των κανόνων της παγκόσμιας οικονομικής κοινωνίας αυτόματα πιστώνεται, εφόσον έχει μια διαδικασία με μια πολύ συγκεκριμένη να σφραγιστεί με το Metallion Cells, να μπει στο χρηματιστήριο. Έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που μπορεί να το κάνει η κεντρική σου τράπεζα ή το κεντρικό Υπουργείο Οικονομικών. Από εκεί και πέρα λοιπόν ρευστοποιείται και πιστώνεται η χώρα αυτόματα. Αυτή είναι η οικονομία μας. Κύριε, η οικονομία μας είναι μια καλή μηχανή, την οποία την ταΐζεις καλό ομόλογο. Όταν δεν έχεις 3α ομόλογο, αυτόματα θα πας στη δευτερογενή αγορά. Η δευτερογενή αγορά μπορεί να είναι η Deutsche Bank, μπορεί να είναι η Bank of Scotland, μπορεί να είναι η Standard Chartered, οποιαδήποτε άλλη τράπεζα, να πουλήσεις και να διαπραγματευτείς τα ομολογά σου με ένα discount της τάξης 20, 30, 25, ανάλογα τι προσφορά θα σου δώσουν. Όταν δεν έχουν όμως ούτε 2α τα ομολογά σου και πέφτουν σε α, θα πας στην τριτογενή αγορά. Δηλαδή θα πας στους τοκογλύφους αγορές. Άρα κάποιος κατευθύνει την αγορά μου να πάει όπου θέλει για να με βάλει στην τριτογενή αγορά και να μου πάρει τα ομολογά μου για 35, για 40, όπως έχει γίνει στην Ελλάδα. Μετά τα 3α θα πας στην ελεύθερη αγορά, όπου βρεις ό,τι βρεις. Άρα λοιπόν θα δίνεις τα ομολογά σου, τα οποία θα είναι 1 εκατομμύριο, για 100 χιλιάρικα, για 50 χιλιάρικα και πού το καθεξής. Σήμερα ξεφτυλίσαν το ομολογό μου. Δεν πειράζει. Την ώρα όμως που πάρουν τα καλά τα ομολογά τα αμερικάνικα, εγώ δεν είπα ότι θα τρέξω τα ελληνικά ομόλογα στην αξία. Θα τα ένα προς ένα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι τα ομόλογα τα ελληνικά θα τα βάλω στη μορφή λες και είναι 3α σήμερα. Που σημαίνει δίνω τα 600 εκατομμύρια αμερικάνικα ομόλογα και παίρνω ελληνικά ομόλογα που σήμερα είναι σκουπίδια για την δική τους τιμή. Γιατί θα έχουν την κανονική τιμή. Έχουμε παρέμβολες, μισό λεπτάκι. Αυτή η γραμμή δεν καθαρίζει με τίποτα. Εγώ το ακούω, συγγνώμη κύριε Σόρα, όση ώρα μιλάτε, εγώ ακούω έναν ήχο σαν να είμαι σε ένα βουνό και φυσάει πάρα πολύ αέρα. Εν πάση περιπτώσει, σας ακούω όμως. Έχετε πέσει σε κάποιο πηγάδι. Τώρα είμαστε καλύτερα. Okay. Είναι ώρες, στο πηγάδι προσπαθούν να ρίξουν τη χώρα. Για να δούμε. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε κύριοι, δεν υπάρχει λόγος με τόσα παπαγαλάκια και τόσες αηδίες. Άλλωστε ήρθα επίσημα στη χώρα μου. Ενημέρωσα το Δέλτα Νιτράφ όπως είχα υποχρέωση να ενημερώσω μέσω πρεσβείας και με το μηχανικό μου και τις τραπεζές μου. Ενημέρωσα τον Μπαρόζο. Ενημέρωσα τον Ντράγκη όπως πρέπει να τον ενημερώσω γιατί η Ελλάδα είναι στην Ενωμένη Ευρώπη. Ενημέρωσα τον Άριο Πάγο. Ενημέρωσα. Όταν λέω ενημέρωσα, θέλω να καταλάβετε, δεν του έστειλα γράμμα. Του έστειλα όλο το φάκελο 100 σελίδες με ειδικό κωδικοποιημένο μήνυμα. Που σημαίνει όλοι οι άπαντες έχουν πάρει και ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει και ποιος είμαι και τι κάνω. Γι' αυτό και τόσο καιρό. Μετέπειτα από απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, όπου έβαλε τρεις υπηρεσίες του, γιατί βεβαίως ο θεσμός απάντησε, και λέει βεβαίως κύριε Σόρα, έχουμε τρεις ειδικές υπηρεσίες που μπορούν να ασχοληθούν με τα ομόλογα. Είναι η υπηρεσία δημοσίου χρέους, το γενικό λογιστήριο του κράτους και η Τράπεζα της Ελλάδος. Παρακαλώ,
έχω ενημερώσει για να εκτελεστεί η διαδικασία των ομολογών. Στείλαμε εξώδικο σε αυτές τις υπηρεσίες και στον Υπουργό Οικονομικών και του λέμε, βάσει του κατεπήγον της χώρας και του τρίτου μνημονίου που εν όψη θα ψηφιστεί και θα ξαναμπεί η χώρα πιο βαθιά, εντός 5 ημερών παρακαλώ πως εκτελέστε διαδικασία. Να κατέβουν τα ομόλογα με τους κωδικούς και όπως πρέπει από ειδικά screen. Είναι πολύ εξειδικευμένη η δουλειά που σίγουρα κάποιοι παπαγάλοι είπαν να το κάνουν ότι είναι κάποια ομόλογα να το δώσουν στο μανάβι τους ή στο σιδερά τους. Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ εξειδικευμένη η δουλειά. Μα δεν θέλω να σας διακόψω βασικά, αλλά πολλοί κόσμος, επειδή έχω παρακολουθήσει έτσι, διάφορα πράγματα στο διαδίκτυο, έχει βγει πάρα πολύ εύκολα. Σας έχει αποκαλέσει απατεώνα, ψεύτη, ότι αυτά τα δεν υπάρχουν. Εγώ πιστεύω και ότι δεν ρωτάω γίνει, Μαρία, πολύ απλά. Καλή πληροφόρηση. Δεν υπάρχει πληροφόρηση, δεν υπάρχει, Αντρέα. Η αλήθεια είναι κύριε, είναι σίγουρα. Ότι κανένα θεσμός δεν με έχει πει ποτέ. Ούτε η κυβέρνηση έχει μιλήσει. Έτσι. Η Τράπεζα της Ελλάδος βέβαια, μαζί με το Έθνος, με τον κύριο Μπόμπολα, όπου σε αυτούς έχω κάνει μήνυση κακουργηματική και έχω, αν δείτε και τη μήνυσή μου, θα καταλάβετε πόσο σοβαρός είμαι και πόσο πολύ σαθροί είναι αυτοί. Η Τράπεζα της Ελλάδος έδωσε ένα έγγραφο το οποίο ήταν μια εσωτερική διακίνηση. Δηλαδή δεν είναι έγγραφο που βγαίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος προς τα έξω. Είναι μια εσωτερική διακίνηση από έναν άνθρωπο καριέρα, τον κύριο Ζερβουδάκη, που ενημερώνει τον κύριο Προβόπουλο. Αλλά σε θέματα που δεν αγγίζει και δεν μιλάει καν για μένα. Μιλάει ότι έχουμε πληροφορίες μέσω διαδικτύου. Αν είναι δυνατόν τώρα η τράπεζα, τώρα η κρατική, και μιλάμε για κράτος. Όταν ξεφυγίσουμε το κράτος που έχει άψογες μυστικές υπηρεσίες και ένα σκασμό μισθούς για να μας φυλάνε. Έχει την ΑΕΠ, έχει την ΑΕΠ. Έχει την αστυνομία. Έχει χιλιάδες πράγματα μέσα στα υπουργεία του. Έχει το ΣΔΟΕ. Έχει τόσες υπηρεσίες πληρωμένες που μου κοστίζουν τον χρόνο 55 δισεκατομμύρια. Και βγαίνει κάποιος από το διαδίκτυο και λέει: ξέρετε, παιδιά, έχω μια πληροφορία. Τι να του πω, να πούμε. Θεωρώ ότι είναι τελείως ανοησίες και δεν έχει καμία σοβαρότητα τουλάχιστον για αντιμετωπίσει τη σοβαρότητα των καταστάσεων. Ούτε τουλάχιστον για αυτά που λέει αυτός. Κακόφουλα σχόλια λοιπόν. Και καλό θα ήταν να πούμε και στον αέρα ότι εάν οποιοδήποτε έχει κάποια αποδεικτικά, ας τα καταθέσει. Γιατί να μην, εσείς μιλάτε με χαρτιά. Και να πούμε. Βεβαίως, αν έχει κάποιος ευθύνοντας, κάποιος πράκτορας, κάποιος οποιοδήποτε, κάποιος διπλωματικός, οτιδήποτε έχει, καταρχάς εγώ όλο μας το φάκελο τον έχω καταθέσει σε όλες τις υπηρεσίες, γιατί σας είπα, δεν μιλάω με μια εταιρεία, μιλάω με ένα κράτος. Και του έδωσα συγκεκριμένη κατάθεση. Προσέξτε. Και είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που ζητάω. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι βάλαμε τρεις όρους. Οι όροι δεν θα πω ότι είναι σκληροί, θα πω ότι είναι διαφανείς. Αν και κάποια στιγμή σε κάποιο κανάλι τηλεοπτικό των Αθηνών στο 9, δήλωσα ότι κύριοι, εντάξει, τα παίρνω πίσω. Βάλτε εσείς όρους διαφάνειας και πέστε μου. Δεν υπάρχει πιο διαφανής. Είπα και έχω και το δικαίωμα αν το θέλετε. Άλλωστε και τα 600 είναι αυτά τα εργαλεία που θα βάλουν ένα στόπ σε αυτή την κατηφόρα της χώρας. Κατά την άποψή μου. Αν έχετε διαφορετική άποψη μπορείτε να με πείστε να μην το κάνω. Δηλαδή δεν θέλει κανένας να ελέγξουμε μια χώρα όπου σε αυτή τη χώρα από το 1841 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος υποτίθεται και δεν είναι της Ελλάδος, γι' αυτό και σήμερα έχει φύγει αυτό το σήμα της Ελλάδος, έχει μείνει μόνο η Εθνική Τράπεζα, ανήκει στα παιδιά, στα Rothschild, όπου οι κύριοι έχουν το άρθρο 48 και απαγορεύεται να ελέγξεις την τράπεζα ποτέ, το κράτος μου. Τώρα καταλαβαίνετε δηλαδή ότι υπάρχει ένας οργανισμός ο οποίος μιλάμε για 200 χρόνια περίπου και δεν έχει ελεγχθεί και με νόμο να μην τον ελέγξεις, αν μη τι άλλο κύριε, έχει κάνει τα χειρότερα εκεί μέσα. Τα χειρότερα κύριε. Και βεβαίως θέλει έλεγχα. Ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος δεν μπορεί να ελεγχθεί, αλλά ούτε και το ΚΙΣ μπορεί να ελεγχθεί. Σοβαρά μιλάτε ρε παιδιά. Δηλαδή συγγνώμη, υπάρχουν κάτι υπεράνω πάνω στην Ελλάδα και πάνω από το νόμο και πάνω από το Σύνταγμα. Τότε δεν ξέρω για ποια δημοκρατία μιλάτε. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα ή κάτι εγώ δεν έχω καταλάβει καλά. Μα δεν είναι δημοκρατία, κύριε Αρτέμι, δεν είναι δημοκρατία. Δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία. Αλλά είναι φεουδαρχική κομματοκρατία. Ωραία. Ναι, αλλά είμαστε ψημένοι ότι είναι δημοκρατία και όλοι μιλάνε για δημοκρατικούς θεσμούς. Νομίζουμε. Έχετε δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, ακόμα και ολιγαρχία, ποιος δεν θα τους αντέξει, ποιος δεν θα ελέγξει λοιπόν τους βασικούς πυρήνες του κράτους μου. Ποιος δεν μπορεί να ελέγξει τις συμβάσεις, γιατί αν μη τι άλλο, εγώ δεν ήρθα εκεί να αλλάξουμε το Σύνταγμα. Με το Σύνταγμα που είναι. Με τις κυβερνήσεις που είναι. Σας φέρνω 600. Πρέπει να ελέγξω αν όντως τα χρέη σας είναι αυτά ή είναι άλλα. Ή αν είναι επεχθές. Ή αν είναι ψευδή. Ή αν είναι παραπάνω.
Είδαμε την κυβέρνηση να μιλάει τον ένα μήνα για 550 δις, τον προηγούμενο μήνα για 370, τον πάρα προηγούμενο για 265. Τελικά κάποιος κάνει πλάκα για 200 δις παραπάνω, λες και είναι στραγάλια. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι κάποιος μας εμπέζει κάποιο σύστημα το οποίο έχει στηθεί πάρα πολύ έξυπνα, σε εισαγωγικά το έξυπνα, γιατί αυτό δεν είναι έξυπνο, και εμπέζει ολόκληρο τον πλανήτη. Κοιτάξτε, όχι μόνο τους Έλληνες, γιατί είναι ένα πρόγραμμα, είναι μια δοκιμή. Έχετε δίκιο. Εγώ την κλοπή δεν τη λέω έξυπνη. Εγώ πιστεύω ότι μπορώ να κλέψω οποιονδήποτε. Το θέμα είναι οι αρχές μου και πόσο, αν το θέλετε, είναι θέμα αρχών και είναι και θέμα, αν το θέλετε, είναι αυτό που λέω. Η ψηλή νόηση πηγαίνει με την ψηλή ηθική. Όταν έχεις πολύ χαμηλή νόηση, θα έχεις και πολύ χαμηλή ηθική. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα κλέψιμο ασύστολο σε μια συμμοριακή κατάσταση όπου σήμερα έχουν παραλύσει οι πάντες και δεν μπορούν οι κυβερνώντες, εγώ θέλετε οι ευθύνοντες, να κουμπίσουν πουθενά γιατί βλέπουν τι έρχεται. Και αυτό που είναι θα γίνει. Θα γίνει ο έλεγχος. Θα πρέπει να μπει το κράτος στη σειρά γιατί αυτό το μοντέλο δεν πήγε. Άρα εγώ τι πρέπει να κάνω, να παραδοθώ σαν Ελλάδα, για ποιο λόγο? Γιατί χρωστάω 550 δις, χρωστάω τελικά τόσα. Δεν πρέπει να το μάθω. Πώς θα το μάθω, παιδί μου, το λένε οι ψεύτες και οι κλέφτες. Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, κυρία Σόρα, ότι αν τα βάλουμε κάτω τα πράγματα και τα κοιτάξουμε λίγο πιο βαθιά και λίγο στο βάθος χρόνου, μήπως τελικά, γιατί κάποιοι έχουν πει είναι πάρα πολλά τα λεφτά, αυτά τα χρήματα δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν. Εγώ λοιπόν έχω να τους πω ότι αν τα βάλουμε όλα κάτω, ναι, το τι υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια και τι έχει δώσει η Ελλάδα σε ολόκληρο τον πλανήτη από τον πολιτισμό της, από τη γλώσσα της και όλα αυτά που συνεπάγονται και έρχονται ακριβώς από πίσω και ακολουθούν, μήπως τελικά αυτά που έχει η Ελλάδα είναι πολύ περισσότερα από όλα αυτά που, από το από σά που ακούμε. Αγαπητή μου Μαρία, θα σου πω κάτι. Άκουσε με να δεις. Δεν θα μπούμε καθόλου σε αυτό γιατί θα έρθει μόνο του. Είπα κάτι. Αν θυμάσαι εγώ, οκ, λέω, αφού το βάζετε οικονομικό το θέμα, ας μείνει οικονομικό. Όταν όμως το έβαλα οικονομικό το θέμα, είδαμε ότι μου επιτέθηκαν τα μεγάλα κλαμπ. Μου επιτέθηκαν τα μεγάλα κλαμπ, μου επιτέθηκε και η Εκκλησία, αν το θέλετε, μου επιτέθηκε και τα δόγματα, μου επιτέθηκαν και άλλα δόγματα, μου επιτέθηκαν οι Αμερικάνοι, οι Κινέζοι, οι Γερμανοί. Γιατί ρε παιδιά, λέω, τι έγινε. Οικονομικό δεν είναι το θέμα. Η χώρα δεν είμαι που κάνω. Και τι επιτίθεστε? Δηλαδή τι συμφέροντα έχετε εσείς που πρέπει και αρμήτια θέλω τη χώρα μου ελεύθερη και θα σας πληρώσω. Άλλωστε εγώ δεν χρειάζομαι να ξαναπάρω δάνειο. Αν είδατε στην Κύπρο έκανα το ίδιο πράγμα. Δηλαδή τι έκανα? Χωρίς στόχο για 100 χρόνια. Στην Ελλάδα είπα τα 5% που βάλαμε είναι μόνο για το αγγλικό δίκαιο. Σε αντίθετη περίπτωση αν αυτό ισχύει τα 5% θα ξαναγυρίσει πίσω στον κόσμο, στο κράτος το ίδιο. Δεν θέλουμε ούτε αυτόν τον τόκο. Στην Κύπρο βάλαμε 0 τόκο για 100 χρόνια πάλι 50 δις. Για πέστε μου λοιπόν τι έγινε με την Κύπρο. Και έχουμε κάνει 5 συγκεκριμένες προτάσεις. Είμαστε οι μόνοι που κοντράραμε παγκόσμια το Δόλτα Νιτάφ. Είμαστε οι μόνοι που είπαμε. Κύριοι, είστε εκτός καταστατικού. Δεν είστε θεσμικό όργανο. Αλλά εμείς θα σας κάνουμε. Και τώρα θέλω να κάνω το Δόλτα Νιτάφ λοιπόν. Και εκείνη η κυρία Λαγκάρτ που κούναγε το χέρι της. Μόνο εμείς ξέρουμε πως σταμάτησε να το κουνά και να σταμάτησε να λέτε αυτές τις αηδίες που έλεγε. Όταν ήμασταν στο Μανχάταν και συζητούσαμε συγκεκριμένη δομή. Και λέμε, εμένα μου λέτε. Αλλά δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Πάντως λοιπόν θα κάνουμε θεσμό το Δόλτα Νιτάφ. Ναι κύριε, είστε θεσμός. Για λέτε εδώ, αφού ήσασταν θεσμός και ήρθατε και ελέγξατε τη χώρα μου 6 μήνες. 6 μήνες κυρία παγκόσμια κοινότητα και Δόλτα Νιτάφ ελέγχατε την Ελλάδα μου. Ερχόσαντε κάποια παιδιά τα οποία τα μισά έχουν κάνει φυλακή ή έχουν φάει φυλακή θα έλεγα, όπως και φυλακή 6 χρόνια έχει φάει η κυρία Λαγκάρτ. Αν δεν το ξέρετε μαθετε το. Έτσι για να ξέρετε με τι γίνεται. Α, τόσο καλοί άνθρωποι είναι όλοι, αλλά τελικά ο Λαμπράκης ή ο Σόρας μπορεί να είναι απατεώνες. Ωστόσο όμως, κυρία Λαγκάρτ ελέγχατε. Μάλιστα. Φέρατε τα παιδιά την Τρόικα να ελέγξουν. Μάλιστα. Τι ελέγξανε? Ελέγξανε και τελικά είδανε ότι τελικά ο παππούς, η γιαγιά, ο φοιτητής πρέπει να φοροδοκηθεί και αυτοί είναι οι φοροκλέφτες και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας είναι φοροκλέφτες. Δεν είδατε κυρία Λαγκάρτ ότι εδώ μέσα στην Ελλάδα υπάρχει ο Κις ο οποίος είναι αφορολόγητος και δεν πήρε τίποτα? Δεν είδατε τίποτα? Στείλατε και μία λίστα Λαγκάρτ. Γιατί είναι εκεί η λίστα Λαγκάρτ? Και να φανταστείτε ότι αυτή η λίστα που λένε είναι από μία τράπεζα. Δεν υπάρχει άλλη τράπεζα, η πολιτική μόνο κύβερα τα λεφτά τους. Στην κινέζικη HSBC δεν υπήρχε άλλη τράπεζα. Δεν είχαμε την Credit Suisse, δεν υπάρχει τίποτα. Και Λαγκάρτ δεν είδατε ότι στην Ελλάδα η Εθνική Τράπεζα δεν έχει καταστατικό να μην ελέγχεται ποτέ και δεν ελέγξατε τίποτα ποτέ, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν είδατε τίποτα?
Δεν είδατε ότι μέσα στην τράπεζα της Ελλάδος είναι φωλιασμένη μια τράπεζα της Ανατολής, η οποία είναι ακόμα ανοιχτή για τη μεγαλύτερη απάτη των αιώνων, που έχει χρηματοδοτήσει τη Γερμανία, κράτη, το Τρίτο Ράιχ, και δεν πρέπει να πούμε άλλα. Δεν ελέγξατε τίποτα, δεν είδατε, κυρία Λαγκάρτ, κυρία παγκόσμια κοινότητα, δεν είδατε τίποτα. Παρά είδατε ότι είναι διεφθαρμένοι οι Έλληνες και ότι πρέπει, δεν πληρώνει το φόρο του. Με είπατε διεφθαρμένο παγκόσμιο, ε. Με κάνατε ξεφτύλα παγκόσμια και εκείνη η κυβέρνησή μου κοιτάγανε σαν γαλόπουλα. Κοιτάγανε σαν γάλι τα ζώα, γιατί δεν είναι Έλληνες. Κοιτάγανε. Ναι, λέει, τι να κάνουν, είμαστε διεφθαρμένοι. Ναι, λέει, και το χειροκροτάγανε. Το λέγανε διεφθαρμένο, ότι είναι διεφθαρμένοι οι Έλληνες και του δίνανε βραβείο στη Γερμανία. Δηλαδή ήταν πολύ ξένο, αλλά δεν τρέπονται καθόλου. Και ελέγξατε λοιπόν 6 μήνες και είδατε στη χώρα μου τι ακριβώς σημαίνει. Και δεν είδατε τίποτα από αυτά που εγώ βλέπω σήμερα, ε. Μάλιστα, και μας δώσατε το μνημόνιο. Θα το φυλάξουμε το μνημόνιο. Θα το φυλάξουμε για σας. Γιατί εσείς το βγάλατε. Και το πληρώσαμε. Κύριε, ξέρετε πόσο στοίχησε το μνημόνιο σας. Μάλιστα. Στοίχησε 1.250.000 μαζί με τους φόρους, γιατί κόπηκαν και φόροι. Ρωτήστε μου ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω τι θέλετε να μάθετε. Είναι τόσα πολλά. Δεν ξέρω από εγώ εγώ λέω να σας αφήσουμε να μιλάτε εσείς, κύριε Σόρα. Οποιαδήποτε ερώτηση και να θέσουμε εμείς, είναι πολύ λίγοι σε αυτά που μας λέτε. Πέστε μου. Δεν θα ακουμπήσω παγκόσμια κυβέρνηση και δεν θα ακουμπήσω μεγάλους στόχους. Γιατί αυτό είναι όταν τροφοδοτήσουμε τόσα πολλά πράγματα τον ακροατή, ο οποίος χτες δεν ήξερε ενδεχομένως τίποτα. Και ήτανε και φανταζότανε ότι ο άνθρωπος έχει ένα κράτος δομημένο με Υπουργείο Εξωτερικών που δεν είναι δικό του, ρε παιδί μου. Δεν είναι καν ελληνικό. Με Υπουργείο Εσωτερικών που μπορεί να μην είναι δικό του. Με Βουλή που δεν είναι δικιά του. Γιατί νόμιζε χθες ότι είναι όλα δικά του. Και ότι στη χώρα του αυτή είναι ασφαλής. Έχει τα πάντα. Και δεν λειτουργεί τίποτα από αυτά. Δεν ξέρω πώς θα φανταστεί ο άνθρωπος. Και όταν του δώσουμε τόσο πολύ υλικό, ότι έρχεται ένας κίνδυνος παγκόσμιος να τον καταστρέψει, να μην υπάρχει, και φταίει επειδή είναι Έλληνας, γιατί δεν φταίει κάτι άλλο, έτσι. Δεν φταίει το οικονομικό κομμάτι. Έχω πει, κύριοι, πάρτε τα όλα από την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν χάνεται, ξέρετε γιατί. Γιατί μπορεί ένα κλονάρι ελιάς, ένα κλονάρι αμπέλι και μία βάρκα κάνει την Ελλάδα. Πώς θα τη σκοτώσετε? Δεν μπορείτε, δεν μπορέσατε ποτέ, θα μπορέσετε τώρα που είμαστε εδώ. Πώς θα το κάνετε? Τώρα απαγόρευσαν και το αμπέλι. Αυτό είναι το πιο σωστό που είπατε, το τελευταίο. Και μπορεί να το καταλάβει και ο τελευταίος που λέμε στην πιο απλή γλώσσα. Μα αυτή είναι η Ελλάδα. Πώς θα τη σκοτώσεις? Γιατί τι είχαν ποτέ βιομηχανίες, τι πετρέλαια, εκεί ζούνε πάντα. Τώρα, γιατί κακά τα ψέματα, τον απλό ή τον... δεν θέλω να θίξω τόσο πολύ την κατωτερότητα ενός κόσμου, ας πούμε, έτσι, εδώ στην Ελλάδα. Ο απλός πολίτης δεν τα γνωρίζει αυτά, δεν τα γνωρίζει. Όταν όμως... Κι όμως ψηφίζει, αγαπητέ μου, και η ψήφη του μετράει με έναν ψήφο ο οποίος ξέρει. Και εκεί θέλει πολύ μεγάλη σημασία. Τα κόμματα όλα, πέστε μου, σκοτωθήκαν δικοί μας για τα κόμματα. Θυμηθείτε, από την πόλη μου την Πάτρα, θυμηθείτε τον Ντεμπονέρα. Θυμηθείτε, σκοτώθηκε ο καθηγητής και έχουμε θύματα ανάμεσα από ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΚ. Θυμηθείτε λοιπόν ότι τα καφενεία στα χωριά ήταν 3. Θυμηθείτε λοιπόν ότι διαιρέθηκε ο κόσμος. Αυτό είναι το λάθος. Ότι ο κόσμος έχει απλωθεί σε πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε ομάδες και δυστυχώς. Πού οδηγεί αυτό, αγαπητέ μου? Πέστε μου το μοντέλο. Και εμείς ήμασταν εκεί. Και οι δικοί μας, και οι πατεράδες μας, και οι παππούδες μας. Κάποιοι πολεμήσανε. Κάποιοι γίνανε και κομμουνιστές χωρίς να είναι καν κομμουνιστές, επειδή ανέβηκαν στο βουνό. Αλλά δεν πειράζει. Πέστε μου λοιπόν αυτό το μοντέλο πού οδήγησε. Κοιτάτε σήμερα, τους είδαμε όλους αγκαλιά. Και όλα αυτά τα παιδιά έβγαλαν σε ένα site δικό μου, όλους με το σκουφάκι τους, έχουμε αποδείξει σχήματά τους και είναι, και δεν είναι Έλληνες. Είναι εβραϊκό γένος. Γιατί, κύριοι? Να καταλάβω, τους ψηφίσανε. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι μας κοροϊδεψαν, μας πιάσανε κοροϊδό, μας γελάσανε? Τότε λοιπόν θα πάμε στην κοινωνία των εθνών, στα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών. Γιατί ετοιμάζω τεράστια, μεγάλη παγκόσμια μήνυση και θα φέρω το λίγο από τη φωλιά του. Ετοιμάζω μια μήνυση λοιπόν με τις τριγωνικές του σχέσεις και τις τριγωνικές του εταιρείες. Ξέρουμε ακριβώς τι έχει κάνει και πώς το έχει κάνει. Και πρέπει να βγει να αποδείξει αυτά που λέμε και για αυτά που τον κατηγορούμε. Εκεί θα έχει μεγάλο γέλιο. Και εμείς δεν χωριέστε. Ετοιμάζονται και οι Ισπανοί και οι Γάλλοι και οι Πορτογάλοι. Όλος ο πλανήτης ετοιμάζεται για όλη αυτή τη λισταρχία. Και έχουμε και Στρασβούργο. Δεν ήρθαμε εδώ να μιλάσουμε για την κυβέρνηση. Αν το θέλετε. Ναι.
Είμαι υπόλογος για το γεγονός ότι δεν έκανα πρόταση στην κυβέρνηση, ενώ στην Κύπρο πήγα με πρόσκληση. Και σε άλλες χώρες με πρόσκληση πάω. Γιατί υπάρχουν και άλλες χώρες που μιλάμε για να πάρουν χρήματα με τον ίδιο τρόπο μας. Όταν λέω χρήματα, εννοώ ομόλογο. Γιατί για το κράτος το ομόλογο είναι cash. Είναι χρήμα. Βεβαίως. Είναι γελίο να πιστεύει κάποιος ότι κάποιος θα έρθει με ένα κοντέινερ με. Θα σας αποδείξω και αυτό. Ακούστε, όποιος ξέρει πιο βαθιά οικονομικά και πιο πολύ παγκόσμια οικονομικά και τα νούμερα σε κάνουν, είναι αυτό που λέει ο λαός μας, το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη. Αν κάποιος δεν είχε ποτέ 2 δισεκατομμύρια, δεν θα ξέρει αυτό το νόμο που θα σας πω. Πάνω από 2 δισεκατομμύρια, ο νόμος ο παγκόσμιος δεν σου επιτρέπει το κεφάλαιό σου να μην το κάνεις invest τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο. Εάν δεν το κάνεις invest μία φορά κάθε χρόνο, έχει δικαίωμα η παγκόσμια κοινωνία να σου κατασχέσει το ποσό. Το ξέρετε αυτό? Ναι, εγώ το άκουσα από δική σας συνέντευξη. Δεν το γνώριζα. Ξέρουμε λεφτά ιδρυμάτων που κάποιοι διευθυντάδες δεν τρέξαν τα χρήματα στα invest όπως έπρεπε να τα τρέξουν και χάσανε τα ιδρύματα τα λεφτά τους. Με αποτέλεσμα, χάνεις τα χρήματά σου εάν δεν τα κινήσεις. Στην Ελβετία, παραδείγματι, αν πας 3-4 δισεκατομμύρια για κατάθεση, πληρώνεις να τα έχεις εκεί. Δεν σου δίνουν τόκο. Με αποτέλεσμα θα πρέπει κάπου να κινούνται τα χρήματα και να σου παράγουν και τα έξοδα που κάθονται τα χρήματα και στα προστατεύουν, αλλά και είναι υποχρεωμένο βάσει νόμου να παράγεις το invest είτε με NDNs είτε με οτιδήποτε τρόπο για να βγάζεις ένα κουπόνι ή ένα κέρδος κάθε χρόνο. Με αποτέλεσμα αντιλαμβάνεστε ότι είναι υποχρεωτικό να κατέχεις ομόλογα. Δεν μπορείς να τα έχεις πάντα σε cash, ακόμα και cash να τα κάνεις. Μην κοιτάτε στα κράτη όμως, τα κράτη είναι τελείως διαφορετικά. Με αποτέλεσμα το ομόλογο με το cash είναι ομόλογο και τα δύο. Αλλά και το cash, αν το θέλετε, το χαρτί σας, ομόλογο είναι. Τι λέει απάνω? Πληρωτέω επί τη εμφανίση. Είναι μια ομολογία του κράτους που έχεις το χρήμα, δηλαδή έχεις το χαρτί και είναι ομολογία το χαρτί. Τα λεφτά είναι ένα χαρτί που είναι μια ομολογία. Σωστά. Από το κράτος προς τον τρίτον τον μισθωτή σου. Σωστά. Μάλιστα τα παλιά ελληνικά χαρτονομίσματα το έγραφαν, ενώ στα καινούρια δεν αναγράφεται. Εντάξει, στο ευρώ υπάρχει μια διαφορά και κάποιοι διπλωματικοί δικοί μας κάποτε παλέψανε. Όλα τα ευρώ του κόσμου που έχουν βγει, αν και έχω πει ότι το ευρώ βγήκε για να σκοτώσει τον Έλληνα και δει την Ευρώπη. Έτσι θα διαλυθεί η Ευρώπη με το ευρώ. Αλλά αν παρατηρήσετε πάνω στο ευρώ, από κάτω ακριβώς από τα αγγλικά γράφει ευρώ, το ξέρετε? Ναι, το έχω παρουσιάσει. Γιατί αυτό? Αυτό δεν ξέρω να σας το απαντήσω. Αν θέλετε να μας το πείτε εσείς. Είναι αδύνατο να υπάρχει Ευρώπη χωρίς Ελλάδα. Α, ναι, σωστά. Είναι αδύνατο. Και έχω πει, κύριε, σας κάλεσε ο Δίας στο σπίτι της κόρης του την Ευρώπη. Και εσείς ήρθατε με τα όπλα. Θα τιμωρηθείτε. Μάλιστα. Ρωτήστε με. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Είπατε σε μια προηγούμενη εκπομπή να πω και στους ακροατές ότι έχω ακούσει όλες σας. Δεν έχω χάσει καμία. Άρα πολλά από αυτά που λέμε σήμερα, κάποια από αυτά τα έχω ξανακούσει. Αλλά δεν έχει σημασία, σημασία έχει να τα ακούσει ο κόσμος. Και όσες φορές τα ακούει τόσο καλύτερα, γιατί τα μαθαίνει και πιο, μπαίνει στο κεφάλι καλύτερα. Έγινε μια αναφορά για τη σημαία στην Ακρόπολη. Απαγορεύεται να τοποθετηθεί η ελληνική σημαία στο πρώτο σημείο αναφοράς της Ελλάδας. Έτσι. Και αυτό, αν το κάνανε Έλληνες, είναι αυτό που λέω. Αυτή η παράνομη νόμη. Ο νόμος είναι να προστατεύσει τα δικαιώματα της ελευθερίας και να ζήσουμε καλύτερα σαν ελεύθεροι άνθρωποι. Άρα λοιπόν, εμείς οι Έλληνες, όταν βγάλαμε τον διαχειριστή μας, τον Παντρέο, τον οποιονδήποτε, γιατί κοιτάνε τον Παπαντρέο, βλέπετε το πρώτο μέλημά του που ανέβηκε πάνω ήταν να βγάλει ένα νόμο να μην ξανανεύει Έλληνες με τη σημαία. Καταλαβαίνετε τι δικαιώματα σου κρύβει και νόμο τον οποίο δεν τον ήξερες. Ξέρετε πόσοι παράνομοι νόμοι είναι μέσα στο Σύνταγμα που σκλαβώνουν τον Έλληνα? Θέλω να καταλάβω, Έλληνας, ότι με τα δικά μας λεφτά, τα λεφτά του Έλληνα, σκλαβωνόμαστε και μας σκοτώνουν λίγο-λίγο. Υπάρχουν, αν το θέλετε, πέραν, όποιος ξέρει τουλάχιστον από τα αεροπλάνα, εγώ τουλάχιστον η ζωή μου είναι μέσα σε ένα αεροπλάνο, έχω κάνει χιλιάδες ταξίδια, έχω τον πλανήτη γυρίσει σχεδόν όλο τον πλανήτη. Υπάρχουν μέρη στον πλανήτη που έχω πάει πάνω από 100 φορές. Υπάρχουν πόλεις που τις ξέρω όπως ξέρω την Αθήνα.
Αν είναι δυνατόν λοιπόν να μην ξέρω τουλάχιστον ούτε από τα αεροπλάνα ή αν ξέρω τουλάχιστον τι μου γίνεται. Μα είναι δυνατόν να μας ψεκάζουν με τόσα κέρατα και να μην υπάρχει ένα Υπουργείο Εσωτερικών, μια μυστική υπηρεσία, να μην υπάρχει ένα διευθυντή αδρομίου, να μην πάει κανένα μέχρι εκεί, πάνω να μην μιλάει κανένα, να σιωπούν σε εγκλήματα που γίνονται, να σιωπούν σε εγκλήματα φαρμάκων, να βγάζουν διαφημίσει μόνο και μόνο για να κάνουμε τα νυφόλια και ξέρουμε πολύ καλά τι ακριβώς είναι μέσα. Να έρχονται στο λαό μου να κάνουν τόσα τέρατα στο λαό μου. Να βγάζουν τους νόμους έτσι όπως αυτοί θέλουν. Να σκοτώνουν με λεφτά που δεν υπάρχουν. Να είσαι το πιο φοροδηγημένο κράτος. Και τελικά αυτό το κράτος να λες ότι είναι δικό σου. Όχι κύριε. Το κράτος είναι ελληνικό και θα μείνει ελληνικό και θα το πάρουμε πίσω. Δεν το έχουμε το κράτος. Δεν είναι δικό μας. Υπάρχει κάποια κινητοποίηση για το θέμα του νόμου στο θέμα της σημαίας? Γιατί κάτι έπιασε το αυτί μου σε, σε μια συνέντευξη ότι υπάρχει περίπτωση να ανεβούν κάποια άτομα. Θα σας πω κάτι, αν αύριο πόνε αυτόν 300 παλικάρια. Είχα 3.000 αιτήσεις. Να είστε σίγουροι ότι αν θα πάμε 3.000 ή 300 άνθρωποι, δεν θα μας πειράξει κανένας. Θα βάλουμε τη σημαία. Αυτό το νόμο λοιπόν το βγάζουν όπως και κάποιος νόμος βγάζουν, τον έχουν. Μα θέλω να εξηγήσω κάτι άλλο. Δεν θα μας πειράξει κανείς. Το ζήτημά μας ότι πρέπει να φύγει αυτός ο νόμος. Αυτός ο νόμος δεν θα φύγει και όπως χιλιάδες άλλοι νόμοι που είναι εκεί παράνομοι. Παράνομοι λοιπόν και πιέζουν και σκλαβώνουν τον Έλληνα. Είναι εκεί και αυτό θα συνεχιστεί να γίνεται μέχρι ως ότους εξαπλώσουν τελείως. Έχουν τεράστια υπομονή γιατί κινούνται με δικά σου λεφτά. Και οι εκλογές είναι δικά μου λεφτά. Οι δικά μας λεφτά. Όλα είναι δικά μας λεφτά. Η Βουλή μου, τα πάντα, όλα τα ταξίδια τους, όλα αυτά που σου κλέβουν. Είναι δικά σου λεφτά και με τα δικά σου λεφτά χειρίζεται ο ΚΙΣ, ότι το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο είναι δικά σου λεφτά. Είδαμε λοιπόν μυστική υπηρεσία του Ισραήλ να έχει τα συστήματα των μυστικών πληροφοριών των δικών μου. Άκου, αν είναι δυνατόν. Σας παρακαλώ δηλαδή. Εδώ υπάρχει τεράστια αλλίωση. Πρέπει να δούμε τι γίνεται. Δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό γύρω μου. Κινδυνεύουν τα πάντα μου. Άρα δεν ξέρω μέσα στο στρατό μου τι γίνεται. Δεν ξέρω μέσα στην αστυνομία μου τι γίνεται. Δεν ξέρω λοιπόν πόσο προβοκάτσια μπορεί να φάει αυτός ο τόπος. Έχουμε λοιπόν έναν τόπο τον οποίο σήμερα τον έχουν κατακρεουργήσει και με όλη αυτή η νόμη. Αυτοί οι νόμοι πρέπει να φύγουν και να ζήσουμε όπως θέλουμε. Γιατί εσείς δεν διαλέξατε τους νόμους αυτούς. Ξέρετε γιατί? Μα δεν ψηφίσατε τον νόμο. Μα δεν ζείτε τη δημοκρατία. Βγάλανε αυτά τα παιδιά και τους κρύβανε. Όπως τον νόμο για το κορμί σου. Αν δεν προλάβεις να πεις ότι θες το κορμί σου είτε για τις θρησκευτικές σου πεπιθήσεις, είτε γιατί το θες να το ενταφιάσεις ή να το κάψεις, θα το αποδομήσουν και θα το πουλήσουν με τιμοκατάλογο συγκεκριμένο που τα λεφτά θα το πάρει το κράτος. Ναι, αυτό και μάλιστα είχε βγει και στο διαδίκτυο και όποιος δεν θέλει πρέπει να κάνει υπεύθυνη δήλωση. Μα πώς να το ξέρεις, δηλαδή είναι δυνατόν να ενημερωθείς από το διαδίκτυο τη στιγμή που πρέπει όλα αυτά τα φέκ όταν έχει να κάνει με τον κόσμο να ενημερώνται από πολύ μεγάλες εφημερίδες και μέσω μαζικής ενημέρωσης? Τότε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιατί υπάρχουν? Για να μου δείχνουν τα τουρκικά τα έργα? Για να κάνουμε σημεριανά και πρωινά? Αυτό είναι το μέσο μαζικής ενημέρωσης. Δεν έχουμε την ΕΡΤ, δεν την έχουμε πληρώσει, δεν την πληρώνουμε στη ΔΕΗ μας. Αυτοί θα πουλήσετε που είναι η πιο κερδοφορά. Βλέπουμε λοιπόν δεν αφήσαν τίποτα. Άρα λοιπόν μου λέτε ότι αυτό το πράγμα, αυτό που συμβαίνει τώρα είναι το προϊόν των κομμάτων που σήμερα λοιπόν έρχονται να τους χρηματοδοτήσουμε για να χρηματοδοτήσουμε εμείς ο λαός το project τους. Κύριοι, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν κόμματα. Υπάρχει μόνο δημόσια διοίκηση. Όλη η Ελλάδα τώρα πρέπει να πάρει την Ελλάδα στα χέρια της. Οι Έλληνες να διοικήσουν αυτή τη χώρα με θεσμικό κομμάτι δημοκρατίας. Γιατί τα κόμματα, πέστε μου έναν ικανό κομματάρχη, έναν κομματάνθρωπο θα το λέω. Αυτό το κουμπίστε μου έναν ικανό. Ποιον έχετε ικανό κομματάνθρωπο να διοικήσει αυτή τη χώρα και όχι να κάνει ό,τι θέλει? Υπάρχει περίπτωση να μην μπορούμε με 50.000 υπογραφές να βγάλουμε ένα νόμο που δεν μας αρέσει? Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είναι χειρότερα ακόμα και από τη βασιλεία. Γιατί το έχεις και ακρόαση βασιλιά. Μπορούσε να κάνεις μια ακρόαση στο βασιλιά και να πεις. Μα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σε μια τέτοια κομματοκρατία φιλοδαρχική έχετε υποτίθεται, έχετε μονοεδρική στην Κέρκυρα. Δηλαδή σημαίνει ένα βουλευτή. Ωραία. Αυτός ο βουλευτής σας της Κέρκυρας, αν το θέλετε, από το νησί των Φεάκων, ασχολείται με τα προβλήματα. Ήρθε στη Βουλή με κάποιο σχήμα. Δηλαδή θα πρέπει κάπου να κουμπίσεις ένα κόμμα και κουμπάεις ένα κόμμα. Αύριο λοιπόν διαφωνεί με ένα νόμο στη Βουλή που βγαίνει, που αυτό προσβάλλει, αν το θέλεις, είτε το ελληνικό του τεκμήριο, είτε την χώρα του, είτε την πόλη του, είτε το νομό του. Την ώρα που θα διαφωνήσει, το κατεστημένο τον έχει διώξει, τον έχει διαγράψει. Σοβαρά. Αυτό είναι δημοκρατία, άρα δεν έχει φωνή. Άρα γιατί το ψηφίζετε λοιπόν? Σωστά. Ψηφίζεται το χρώμα να μαζέψει πολλούς ψήφους για να βγει απάνω ένας παπάρας
Ακούστε, γιατί είναι και λίγο αφύλο. Για να κάνει ό,τι βλακία θέλει, γιατί είναι και ο κόσμος και σίγουρα υπάρχει και κάποιος κόσμος με επίπεδο, αλλά συγγνώμη, κοίτα τη τηλεφωνία. Είμαι τόσο θυμωμένος που δεν φαντάζεστε. Νομίζω ότι δεν είσαστε εσείς μονάχα. Είναι Έλληνες που είναι θυμωμένοι. Απλά οι περισσότεροι δεν μπαίνουν στον κόπο να σκεφτούν και να ψάξουν λίγο βαθύτερα το τι συμβαίνει γύρω τους. Στο ότι υπάρχει ένα εικονικό πράγμα φτιαγμένο γύρω-γύρω και δεν είναι πάνω τίποτα άλλο παρά πιόνια σε μια σκακέρα. Ναι, αλλά δεν γίνεται να είσαι. Έχει τη μεγάλη να πρέπει να καταλάβει ο λαός ότι είναι τεράστιος. Είναι δυνατός. Κάθε φωνή του λαού είναι εντολή, είναι διαταγή. Σωστά. Και άμα δεν την κάνει αυτό, λοιπόν, γίνεται λοιπόν να μας τσουβαλιάσουν όλους με κάποιους ψήφους οι οποίοι θεωρώ ότι είναι και αλλοιωμένοι και αν και το ζήσαμε. Εγώ δηλαδή, παρακολουθώντας πολύ περίεργα στοιχεία που έχω δίπλα μου, πολλά πράγματα. Είδα την περίπτωση μια νου υπουργού, να μην πω το όνομά του, να βγαίνει με. Να μην βγαίνει αν το θέλετε, τελικά μετά να βγαίνει. Και να παρετείτε για να μπαίνει ο άλλος. Έγιος ή χιλιών πραγμάτων. Όμως, μέχρι να τα μάθεις όλα αυτά. Τελικά όλα είναι γύρω μας σάπια. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι και αυτό καταλαβαίνω. Βεβαίως είναι όλα σάπια. Και οι καθηγητές σου είναι σάπια. Γι' αυτό και δεν έχεις παιδιά, έχω πει. Όλες οι μελέτες των καθηγητών, όλων των πανεπιστημίων, χρηματοδοτούνται. Από πού? Από σπόνσορες. Τι είναι ο σπόνσορας? Τι είναι? Δίνει κάποιος χρήματα έτσι για να έχει τα κάνει? Δίνει λοιπόν μια μελέτη για ένα φάρμακο. Η μελέτη θα πρέπει να βγει όπως τη θέλει το αφεντικό. Αν θέλετε στην Αμερική, ο Rockefeller είναι το κέντρο ερευνών, το έχει ο Rockefeller. Σοβαρά μιλάτε? Η Ελλάδα δεν μπορεί να έχει κέντρο? Δεν μπορεί. Δεν μπορούμε να έχουμε φάρμακο, δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα. Όλες λοιπόν οι μελέτες είναι αλλοιωμένες. Σήμερα λοιπόν παραδόθηκαν οι επιστήμοι. Τα πάντα παραδοθήκαν σε ένα χρήμα. Σε ένα μάτριξ που πραγματικό χρήμα δεν υπάρχει. Και εμείς το αποδεικνύουμε. Σήμερα κύριε ζείτε μια φούσκα. Υπάρχει χρήμα. Ή τελικά υπάρχουν μόνο γίτσες σε υπολογιστή, θα σας πω. Και τώρα πάνε σε ένα πολύ περίεργο νόμο για να μην σκάσει μεγάλη φούσκα και πιστεύω ότι δεν θα προλάβουν. Αν βοηθήσει ο ελεύθερος πληθυσμός του πλανήτη και δει οι Έλληνες, δεν θα προλάβουν αυτή τη φούσκα. Αν θυμάστε, δαιμονοποίησαν τα σημαίνια νομίσματα, αν το θέλετε. Δαιμονοποίησαν τα χρυσά νομίσματα. Τελικά πήγαμε σε πλαστικό χρήμα και τώρα πάμε σε όχι πλαστικό χρήμα, να μην έχει ούτε κάρτα. Όλα αυτά τα δεδομένα να είναι σε ένα τσιπάκι. Άντε και χάλασε το τσιπάκι. Άντε και κάποιος αλλοιώνει τα στοιχεία στο τσιπάκι. Τι να βρει άκρη. Και σήμερα η Αγγλία ήδη ψήφισε σε νόμο να μην κυκλοφορεί καθόλου χρήμα. Όλο θα είναι ηλεκτρονικό. Άρα λοιπόν ποιος έχει την ηγεσία στο ηλεκτρονικό χρήμα? Εγώ δεν την έχω. Τα κράτη μου δεν την έχουν. Κανείς δεν την έχει. Τι θα κάνεις? Για ποια δομή μιλάμε, για ποια παγκοσμιοποίηση μιλάμε, τι θέλει αυτή από εμάς και ποιος την πρόβαλε και ποιος την ψήφισε και ποιος γουστάρει αυτούς τους λεμμέδες που νομίζω ότι είναι elite και από τι γίνεται elite? Τη δουλειά σας, από τι, από τους φόρους σας, από τι γίνεται και ποιος σας επέλεξε? Αφού δεν σας επέλεξαν εμείς, τότε τι θέλετε? Πρέπει να το καταλάβουν λοιπόν, δεν θα δεχτούν τίποτα από αυτό που δεν τους αρέσει. Ποιος επέλεξε λοιπόν την πρώτη τρία τάξη πραγμάτων? Φτάσαμε και η πρώτη και η δεύτερη τάξη πραγμάτων. Πήγαμε και στην τρίτη τάξη πραγμάτων. Οκ. Okay. Και τώρα παίζουμε μετά σας. Οκ. Okay. Τι είναι το ζήτημα λοιπόν? Πού είναι το πιο αληθινό ελληνικό κομμάτι, τη Τράπεζα της Ανατολής, από ένα μετοχικό κεφάλαιο? Να πούμε το πιο αγαπητοί ότι... μου συνέλληνες. Έχει γίνει, έχει και απόφαση δικαστηρίου απάνω του. Έχεις και όλα τα στοιχεία λοιπόν. Με τόλμη το λέω ότι έχω τα πάντα, δεν φαντάζεστε τι έχω. Τα δικαστήρια τα κάνω για πλάκα. Για πλάκα τα κάνω τα δικαστήρια. Δηλαδή πάω στο δικαστήριο ενώ δεν πρέπει να πηγαίνω καν δηλαδή. Έπρεπε να είχα βγει τώρα σε πολύ μεγάλες σειρές και να γίνεται κόλλας, αν και ξέρουν αυτοί τι μιλάω. Υπάρχει βεβαιωμένος φόρος. Για να εισπέρετε. Είναι 7 δισεκατομμύρια. Ναι, αυτό θα έλεγα να υποθεί. Δεν σας κάνει εντύπωση οι συνέλληνές μου γιατί δεν εισπράττουν 27 δις? Δεν τα θέλουν. Αλλά θέλουν τα δικά σας. 5, 3, 2, 1. Τα δικά μου δεν τα θέλουν, που αυτοί τα βεβαιώσαν, έτσι. Και ποιος στη Βουλή. Όπου ο κύριος Αχινίδης λέει, περιμένουμε να αναφέρει τις επιταγές του. Καλά που θα φέρω επιταγές. Άντε συζήτα τώρα. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Πρέπει να γίνει εκχώρηση του νόμου, του φόρου. Είμαι πρόθυμος, δεν την κάνω. Όταν την κάνω, τι θα γίνει όμως? Είναι υποχρεωμένη η Αρκή να μας πιώσει. Θέλετε να μάθω ματικά ποια είναι η Εθνική Τράπεζα? Το ακούστε. Έχω πει ότι η Εθνική Τράπεζα, πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, ενώ είναι η τράπεζα του Ροφτσάιλντ από το 1841 με 55% ξεκίνησε η τράπεζα. Και η Τράπεζα της Ελλάδος είναι το ίδιο.
Και το κίστο άνοιξε ο ίδιος, διότι ο Καρλ Ροθτσάιλντ, ο Ασκανάζη, υπογράψε σαν πρώτος πρόεδρος το 1890, κύριε. Τόσο καλά η Ελλάδα μας. Και αναρωτιέμαι, τόσες κυβερνάσανε, ρε παιδιά. Δεν ήταν καλή ελληνική να κάνει κάτι. Ούτε για την εθνική, ούτε για τις Ελλάδες, κανείς δεν είδε. Και ήρθα εγώ τώρα, δηλαδή, από το πουθενά που δεν με ξέρει κανένας, να τα αποκαλύψω όλα και να τα βρω. Και όχι μόνο αυτό, να τα χρηματοδοτήσω κιόλας. Δεν σας κάνει εντύπωση. Τόσες κυβερνήσεις, τόσοι άντρες, τόσοι στρατηγοί, τόσοι μεγάλοι, δεν πέρασε κανένας, δεν είδε κανένας τίποτα. Μα και εκείνη η εκκλησία, ρε παιδί μου, εκείνη η εκκλησία που είναι πρόεδρος και εκτελεστικό όργανο στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής, είναι ο εκάστοτε επίσκοπος της Ελλάδος. Παρακαταθήκη, αυτοκληρονομιά. Μέσω του αντιπροσώπου του Μητροπολίτη Ιωαννίνων. Ούτε αυτή είδαν τίποτα, ρε παιδί μου. Όλα βαίναν καλώς. Κανείς δεν είδε τίποτα. Μάλιστα. Άντε δεν πειράζει. Τώρα που τα βλέπετε, γιατί δεν παίρνετε θέση? Σωστά, σωστά. Νομίζω ότι πρέπει να βγει ο κόσμος, ο κόσμος, ο υπεύθυνος από την κάθε πλευρά να πει την άποψη. Θα σας πω λίγο ποιος είναι υπεύθυνος. Όλοι οι Έλληνες είμαστε υπεύθυνοι, γιατί είμαστε, αν το θέλετε, έχουμε ένα κράτος εξαδιαιρέτου, που σημαίνει κάθε κομματάκι της Βουλής, έχω το κομμάτι το δικό μου, το δικό σου, και όλοι οι Έλληνες έχουν ένα κομματάκι στη Βουλή, στο δρόμο, στη δημόσια υπηρεσία, στη θάλασσα, στο ναό, στην κυβέρνηση, παντού. Είναι όλων δικό μας. Άρα λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε εξαδιαιρέτου. Γι' αυτό μιλάω και για συνέλευση Ελλήνων, αγαπητοί. Δηλαδή τι σημαίνει να βγουν υπεύθυνοι? Τι να κάνει ο υπεύθυνος, αφού ο υπεύθυνος δεν αντιλαμβάνεται, δεν θέλει, είναι εγκάθετος. Έχει μάθει, γιατί για να γίνει κάποιος υπεύθυνος κάπου, έχει περάσει τις εξετάσεις του, ή έχει περάσει από τη Λέσχη, ή έχει περάσει από τη Στοά, ή έχει περάσει από τούνελ, ή τον έχουν διαβάσει, ή τον έχουν ξεματιάσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτός που πρέπει. Πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας όμως ότι είναι όλα δικά του. Όλα αυτά τα δικά του λοιπόν θα πρέπει τώρα να τα ζητήσει. Αύριο λοιπόν βγαίνει και ζητάει τα δικά του λεφτά. Όπως είπα όμως, και τις 4 μετοχές που έχω βάλει στον οργανισμό είναι για το δημόσιο χρέος της Ελλάδος. Α, εκεί είναι το θέμα το μεγάλο, ε. Και τα 600 λοιπόν ήρθανε, που είναι φρέσκα. Α, εκείνα είναι παλιά. Άντε και τα 600 είναι φρέσκα. Πού είναι το πρόβλημα? Μήπως βλέπετε, αγαπητοί μου, συνέχεια να ζητάω δανεικά από κανέναν, ή ζητάω δανεικά από το κράτος, ή μήπως ζήτησα κανένα χάρη, να ζήτησα δάνειο? Τι ακριβώς ζήτησα, αγαπητοί μου? Μα εκεί είναι και το περίεργο. Εκεί είναι και το περίεργο, κύριε Σόρα. Ότι εσείς δίνετε κάποια πράγματα και ζητάτε διαφάνεια, ενώ οι άλλοι παίρνουν συνέχεια. Βέβαια. Και μένουν όλα στα σκοτάδια. Υπάρχει ένα τεράστιο κυνήγι το οποίο παλεύουμε με πολλά κανάλια και μέσα, όπως τα δικά σας, όπως στην Κεντρική Μακεδονία, στην Καβάλα, παντού, σε όλη την Ελλάδα, να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί, να σας πω και κάτι, εσείς είστε δικοί μου, δεν έχω άλλους. Μιλάω εκ πείρας σε έναν πλανήτη που κάθε φορά που γυρίζω όλες τις χώρες, όταν γυρίζω στην Ελλάδα, η καρδιά μου είναι τελείως διαφορετικά. Δεν ξέρω, έχω δει πολύ όμορφες χώρες. Έχω δει τεράστιες ωραίες παραλίες. Έχω σε πολύ κλειδά τα μέρη. Μα σαν τη χώρα μου δεν είναι πουθενά. Μπορεί να έχω άδειο, μπορεί να την αγαπάω εγώ παραπάνω. Αλλά όπως και να έχει. Είναι η ενέργεια της Ελλάδας. Είναι την ομορφότερη χώρα, για αυτό τη θέλουν όλοι. Και είναι αυτό που λέω, το οικόπεδο μου έχει τρεις φάτσες. Αλλά εκτός τούτο υπάρχει και εντολή. Εδώ είναι νταμάρι Θεών. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Υπάρχει ένα ερώτημα, αν μπορείτε να μας το απαντήσετε, το πώς έχετε οραματιστεί το μετά. Δηλαδή, αν γίνει μια συνέλευση Ελλήνων, εάν τρέδα μας βγει από το μνημόνιο και μπορέσει να αναβαθμιστεί, πώς το οραματίζεστε το μετά? Καταρχάς, ξέρετε ότι η λέξη να ευδαιμονείτε. Το ευδαιμονείτε δεν μπορείτε να μην σας. Άρα πρέπει να ευδαιμονήσουμε όλοι μαζί. Σωστά. Με γνώμονα ότι η ευτυχία είναι μαζικό δικαίωμα και δεν είναι ατομικό. Τη στιγμή που έχουμε ένα μαζικό δικαίωμα, θα πρέπει όλοι μαζί να ευτυχίσουμε. Είναι αδύνατο να είναι ένας ευτυχισμένος και ο άλλος δίπλα σου να είναι δυστυχισμένοι. Δεν μπορείς να ζήσεις. Έτσι λοιπόν θα πρέπει όλοι να βάλουμε το μεγάλο λιθαράκι ή και το πετραδάκι στο μοσαϊκό μας. Χωρίς τους κομματάνθρωπους να μας διαλύσανε. Και αυτό το κομματιασμένο, κραδιασμένες κοινωνίες διαφθάρθηκαν τα πάντα. Είδαμε αδερφούς για χρήματα, για οτιδήποτε αλλιώς.
χωρίς καμία αίσθηση, χωρίς καμία συμπόνια ήχτο του τσακωμό από τα κόμματα, από μια διαδικασία. Είδαμε ένα μεγάλο τραπεζικό σύστημα το οποίο δημιουργήθηκε για να σκοτώσει και να διαλύσει τους Έλληνες, διότι έχω πει ότι το κράτος σου παρέχει ασφάλεια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη και σου παρέχει και εργασία. Η ασφάλεια τι είναι? Προσπαθεί στον πολίτη να τον εξασφαλίσεις με την υπόθεση ότι αν του δώσεις παραπάνω δανεικά, παραπάνω δάνειο, παραπάνω δυνατότητα, δεν θα μπορεί αυτό που πληρώσει, έτσι θα χάσει το σπίτι του, αλλά κι αν πιεστεί πάρα πολύ οικονομικά, θα έρθει σε σημείο να κλέψει, ο έφορας να παίρνει μίζες, ο γιατρός να παίρνει αυτά, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει λοιπόν σύμφωνα με μια τίμια φορολογική δήλωση, αλλά να υπάρχει και ένας τίμιος φόρος. Δηλαδή ένας τίμιος φόρος, αν το θέλετε, δεν γίνεται το 35, 40, 23, 75, αυτού και βγαίνω. Δεν υπάρχουν αυτά. Και θέλω να φανταστείτε εσείς, γιατί μαζί με να τη φανταστείτε κι εσείς, μια Ελλάδα που αύριο δεν χρωστάει. Όλοι αυτοί οι φόροι, πέρα που είναι ψεύτικοι, πέρα που είναι ψεύτικοι, πέρα που υπάρχουν αλλοιωμένα όλα μου τα ταμεία, εάν αύριο μπει ένα νοικοκυριό και μια κατάσταση με ένα πολύ μεγάλο και καλό ποσό και για την ανάπτυξή μου, οι φόροι αυτοί δεν θα ισχύουν. Δεν υπάρχουν χαράτσια, δεν υπάρχουν φόροι, δεν υπάρχουν, αν το θέλετε, τέλη κυκλοφορίας που τελικά πληρώνουμε πάρα τεράστια τέλη κυκλοφορίας. Θα σας πω μόνο τα τέλη κυκλοφορίας στην Αμερική είναι 30 δολάρια ό,τι αυτοκίνητο θες να έχεις. Και έχεις δρόμους, 27 λουρίδες από τη μια μεριά, 27 από την άλλη. Εδώ πέρα έχω μια γούβα μόνιμη και πληρώνεις να πούμε 800, 900, 1000, 1200 και τελικά δρόμους δεν έχεις. Είναι τρελό αυτό που συμβαίνει. Είναι τρελό να πηγόμαστε στο πετρέλαιο και να πληρώνουμε την ενέργεια τόσο πολύ. Είναι τρελή όλη αυτή η φόρη. Και φυσικά όλα αυτά είναι πανωτόκια, τόκια, αν το θέλετε, το πρώτο δάνειο που είχαμε πάρει το 1928, το πληρώσαμε πριν το 2000. Το αντιλαμβάνεστε, ξεχρεώσαμε το δάνειο του 1825 το 2000. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει ένα στόπ σε αυτόν τον ξέφρονο κατηφόρο και μπορείτε να φανταστείτε μια χώρα όπου οι φόροι θα είναι ανταποδοτικοί και θα είναι αυτοί που χρειάζονται. Έτσι λοιπόν το κράτος πρέπει να έχει ένα τέλειο ισοζύγιο. Ισοζύγιο τι σημαίνει? Αν πληρώνεις πολλούς φόρους, το κράτος είναι πλουσιότερο, άρα το κάνεις κλέφτη, με αποτέλεσμα είσαι φτωχότερος και μέσα σε μια δομή να σου πάρει την κυριαρχία, είτε τη λαϊκή σου, είτε την εδαφική σου, είτε οτιδήποτε, και αυτό είναι κατευθυνόμενο. Εάν ο πολίτης έχει πιο πολλά λεφτά από το κράτος, έτσι έχεις ένα φτωχό κράτος με πλούσιους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα τέλειο ισοζύγιο ανάμεσα κράτους και πολίτη. Ο φόρος πρέπει να καταλάβει ο Έλληνας ότι είναι ανταποδοτικός, τον δίνω. Σε μένα τον δίνω πάλι δηλαδή. Πληρώνω ένα φόρο για να μου ξανάρθει. Εδώ στην Ελλάδα που φέρει είναι λες και πληρώνεις τον ταβάντζι σου ή πληρώνεις την επαιτία σου. Αν είναι δυνατόν. Μα και αν δεν κάνω λάθος, είχατε σε μια άλλη εκπομπή είχατε αναφέρει ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εκμετάλλευσης του οικονομικού κομματιού της Ελλάδας είναι σε 5%. Ναι, στα χέρια του 65%. Το 60 με 65% του πλούτου του ελληνικού πλούτου είναι στο ΚΙΣ, όπου είναι το 2% των πολιτών. Βέβαια με ένα νόμο του Σιμίτη το 1996 είναι, και αυτό θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Το οποίο είναι αφορολόγητο. Όχι μόνο αφορολόγητο. Μπορείς να φέρεις ό,τι θέλεις, να κάνεις εισαγωγές από όπου θέλεις, να μην πληρώσεις τελωνία, να μην πληρώσεις τίποτα, να μην πληρώσεις ΦΠΑ, να μην πληρώσεις χαρτόσημο, και με τα κονέ που υπάρχουν και με τη βρώμα που υπάρχει, υπάρχει περίπτωση να σε επιδοτήσουν κιόλας ως πράσινο. Έτσι. Είναι τόσο μεγάλη η γελιότητα δηλαδή. Έχουμε δει και πράσινο ρηχείο, έτσι. Έχουμε δει και πράσινάλογα, διότι να είναι, τι θέλεις. Γι' αυτό λέω, όταν λέξουμε το κράτος, απ' τη μία θα έχει πολλά γέλια. Γιατί ο κλεπταποδόχος θα κοπεί στη μέση. Θα κλοπεί. Γιατί ο κλέφτης είναι κλέφτης, πάει ρε παιδί. Μα δεν ήταν αυτός, ήταν κάποιος άλλος. Κάτι άλλο, κύριε Σωρά, να πούμε, επειδή στέλνουν μηνύματα μέσω διαδικτύου, εάν υπάρχει κάποια περίπτωση, κάποια ημερομηνία που πώς μπορούν να ανεβούν τα άτομα να οργανωθούν να ανεβούν στον Παρθενώνα. Αυτό δεν το ξέρω ακόμα. Αυτό δεν το ξέρω ακόμα. Θα πρέπει να είναι μια πιο οργανωμένη κίνηση. Αν και σας λέγω ότι μια που το είπα και μια που θα πάμε, που μπορούμε να πάμε, αλλά το ζήτημα είναι πρέπει να φύγουν όλοι αυτοί οι νόμοι. Και τώρα έτσι όπως είμαστε δομημένοι, αυτοί μας κοιτάνε και δεν θα φύγουν. Βεβαίως όμως θα υπάρξει μια ημερομηνία που θα ανέβουμε λοιπόν στον Παρθενώνα για να κάνουμε μια τέτοια αρχή. Είναι μπροστά μας, δεν είναι πίσω μας. Υπόσχομαι ότι αυτό θα γίνει.
Μην πιέζουμε τις ημερομηνίες όσον αφορά για να το κάνουμε, όμως θέλαμε να δείξουμε σε όλους, κοιτάτε τι κρυμμένοι νόμοι υπάρχουν και αυτούς τους νόμους δεν τους θέλουν οι Έλληνες, αλλά τους έχουν επιβάλει οι διαχειριστές που οι Έλληνες ψηφίσανε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι σαν να το θέλει η βούλησή μας, ενώ η βούλησή μας θέλει άλλη. Θέλει άλλα πράγματα. Με αποτέλεσμα αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Και θα πρέπει να σταματήσει το συντομότερο. Γι' αυτό θα πρέπει να μιλάμε για συνέλευση Ελλήνων, να δείξουμε τη δύναμή μας, να δείξουμε ότι είμαστε εδώ, να δείξουμε τι θέλουμε, να δείξουμε τις επιθυμίες μας, να δείξουμε ότι θέλουμε να ζήσουμε ελεύθερα, δημοκρατικά, γιατί εμείς κατασκευάσαμε τη δημοκρατία, τη δοκιμάσαμε τη δημοκρατία, την πήραν από εμάς, τη φτιάχνανε κομματάκια όπως θέλουν, την ονομάσανε σοσιαλιστική δημοκρατία, κομμουνιστική δημοκρατία, ελευθερωμένη. Τρίχες. Δημοκρατία δεν είχαν ποτέ. Δεν έχουμε ποτέ δημοκρατία. Και μπορούμε να ζήσουμε, ξέρετε, πώς φαντάζομαι την Ελλάδα, φαντάζομαι να συμμετέχουν οι Έλληνες σε όλα τα κοινά, να ξέρει ο Έλληνας τον νόμο όπως υπάρχει αμάφια, όπως δεν υπάρχει αμάφια νόμο, να ξέρει και να ξέρει το συμφέρον του Έλληνα. Όποιος όμως δεν του αρέσει να μπορεί ο Έλληνας να τον ευγάζει ή να τον φτιάχνει. Έχουμε παρεμβολές. Δεν ξέρω αν ακούγεται και στον αέρα η παρεμβολή.